Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες μέσω Άγκου με τις υπηρεσίες, στο οποίο δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτό το πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι αυτό που έκανε ο κ. Γρηγοράτος είναι άτοπο και άτυπο, να πούμε. Έχει βγάλει για όλους τους Δήμους. Προχθές είχαμε μια επικοινωνία με τον Δήμαρχο, δεν είχε έρθει ακόμα το έγγραφο. Τα στατιστικά λένε ότι το έγγραφο βγήκε από τον Ιούνιο βάση προσωπικού 8 μηνυτών που υπήρχαν, 2 μηνυτών και όλα αυτά, τον Ιούνιο που μας πέρασε. Άρα δεν έχει ισχύει αυτό το πράγμα. Η ΚΕΔΗ τοποθετήθηκε ενάντια σε αυτό το έγγραφο, όπως και ο κύριος Μαλούντας. Θεωρώ ότι είναι κάτι άκυρο, το οποίο δεν θα προχωρήσει και πρέπει να συντονιστούμε όλοι για να δούμε πώς θα πορευτούμε σε αυτή την κατάσταση που βγαίνει αυτή τη στιγμή. Όλοι έχουν άγχος, όλοι οι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή έχουν αγχωθεί. Όταν ακούμε στο Δήμο Κοζάνης 55, στο Δήμο Σιατής της 14, στο Δήμο Ιουρδαίας δεν θυμάμαι το νούμερο, υπάρχει ένα πρόβλημα. Χριστούγεννα είναι, όλοι αγχώνονται. Βλέπουμε ότι δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα στην τυπική κοινωνία πλέον της Κοζάνης και σε κάθε Δήμο της χώρας. Κλείνοντας τις υπηρεσίες του Δήμου, δεν θα λειτουργεί πλέον ο Δήμος ανταποδοτικά προς τον πολίτη. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα που δεν θα εξυπηρετεί το πολίτης και μεγάλα προβλήματα μέσα στους Δήμους. Άρα και η αντίδραση σχέδια πρέπει να είναι ενεργή και πάρα πολύ σοβαρή. Να σταματήσουν αυτά τα πράγματα, γιατί στο τέλος δεν θα εξυπηρετείται κανένας και με κανέναν τρόπο. Υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, υπάρχουν ελλείψεις στην καθαριότητα που είμαι εγώ, υπάρχουν ελλείψεις στα γραφεία. Δεν γίνονται προσλήψεις, είχε γίνει το 1:3, φτάσαμε 1:14, είναι όλα παγωμένα, οι μισθοί έχουν πέσει πάρα πολύ. Όπως βλέπει τώρα Χριστούγεννα πάμε, δώρο δεν υπάρχει γενικά σε όλες τις υπηρεσίες, όχι μόνο στους Δήμους. Η αγορά είναι παγωμένη,